καλώς ορίσατε στον ΑΛΦΑ. Καλημέρα σας. Λοιπόν, έτσι πρώτα θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς νιώθετε σε προσωπικό επίπεδο για τις καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στο τελευταίο διάστημα εναντίον σας. Δημόσια λέγονται πράγματα. Να το πιάσουμε από εδώ. Νομίζω τα γεγονότα δικαιώνουν τον Πρετανή. Ο Πρετανής έχει 6 αγωγές εναντίον του, οι οποίες προέρχονται από ανθρώπους που σήμερα είτε έχουν συλληφθεί, είτε είναι μάρτυρες υπεράσπισης αυτών που έχουν συλληφθεί. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι τα πράγματα θα φανούν πολύ γρήγορα. Να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Δηλαδή δεν σημαίνει κάποιο που συλλαμβάνεται ότι είναι ένοχος προφανώς. Ναι. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε. Το τεκμήριο της αθωότητας. Και νομίζω όλα θα τεκμηριωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα επανέλθουμε μετά στο θέμα των αγωγών. Κύριε Χριστοφίδη, τα σκάνδαλα άγγιξαν και το ωκεανογραφικό του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ναι. Και θα ήθελα να εστιάσουμε εκεί. Είχαμε και μια ανακοίνωση χθες από το Πανεπιστήμιο. Ποιο είναι το κλίμα στο Πανεπιστήμιο? Κοιτάξτε, το ωκεανογραφικό κέντρο είναι ένα κέντρο το οποίο είναι ξεχωριστά από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ένα ξεχωριστό κέντρο. Το οποίο φέραμε από το τμήμα Αλίας στο Πανεπιστήμιο πριν, αν θυμάμαι καλά, το 2006. Είναι ξεχωριστό, υπάγεται όμως το Πανεπιστήμιο. Υπάγεται, βέβαια. Είναι ένα ξεχωριστό κέντρο με δικούς του, αν θέλετε, με δικές του διαδικασίες, αλλά υπάγεται βέβαια στο Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο άρχισε να ερευνά το ωκεανογραφικό κέντρο από το 2014. Μάλιστα. Είχαμε διαπιστώσει τότε πάρα πολλά προβλήματα. Υπάρχει μια αναφορά του εσωτερικού διευθυντή του Πανεπιστημίου που μιλούσε για 14 αγωγές, για 14 παράτυπες προσφορές. Αυτές οι καταγγελίες πήγαν στον Γενικό Ελεκτή. Ο Γενικός Ελεκτής τα έδωσε προφανώς στην νομική υπηρεσία. Ήρθαν τα τελευκόσια στο Πανεπιστήμιο, έκανα την διερεύνηση και μάλιστα στις αρχές μας είπαν ότι έπρεπε αυτός ο συγκεκριμένος να βγει σε διαθεσιμότητα. Ένα άτομο, ένα άτομο, ναι. Επειδή χθες διάβαζε για δύο λειτουργούς. Ναι, ήταν τότε για ένα άτομο. Μάλιστα. Εμείς κλαίμε αυτό που μας είπε η νομική υπηρεσία, ή συγγνώμη, η αστυνομία. Τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Τέθηκε σε διαθεσιμότητα τον Μάιο του 2015. Επανήλθε μετά, τώρα το 2015, δύο μήνες αργότερα, το δικαστήριο διέταξε την άρση της διαθεσιμότητας. Μάλιστα. Και επανήλθε πίσω. Και από τότε ο Πρίτανης έχει τις γνωστές αγωγές που νομίζω όλοι ακούτε. Συνδέονται δηλαδή. Βέβαια συνδέονται. Το άλλο που είναι σημαντικό είναι το εξής, είναι ότι έγιναν πάρα πολλές παρεμβάσεις για να σταματήσουν αυτές τις υποθέσεις. Εδώ μιλάμε για... Για τις παρατυπίες, λέτε, στο ωκεανογραφικό. Ναι, έγιναν παρεμβάσεις από ποιους? Από πολιτικά πρόσωπα. Όταν, για παράδειγμα, ακόμα και μέχρι ακόμα και πριν ένα μήνα, στις 7 του Αυγούστου, έχουμε αρχηγό κόμματος που γράφει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρέμβει για να σώσει κάποιον που έχει συλληφθεί από τα χέρια του Πρίτανη, νομίζω αυτό είναι μια απίστευτη παρέμβαση στο έργο των ακριτικών αρχών. Για να μην μιλάμε για πολιτικά πρόσωπα, ναι, και να τους σοβαγιάζουμε όλους. Επειδή, ναι, το περιστατικό που λέτε για την επιστολή αναφέρεται, φαντάζομαι, στον κύριο Γιώργο Περδίκη, το είδα προχθές στο Πολίτη. Ναι, αυτό είναι ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, αναφέρεστε και σε άλλους. Κοιτάξτε. Και σε άλλα πολιτικά πρόσωπα. Νομίζω είναι πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Ας κοιτάξει κανείς τα πρακτικά της Βουλής, των Επιτροπών Θεσμών και των Επιτροπών Παιδείας και Πολιτισμού γύρω από το Ωκεανογραφικό Κέντρο και να δει ποιοι προσπαθούσαν να σώσουν κάποιους από την διερεύνηση. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτά πρέπει να τα γνωρίζει η κοινωνία. Πρόσφατα, παρακαλώ. Μπορούμε να τα πούμε στην κοινωνία να το ξέρει? Γιατί είδα πρόσφατα που καταγγείλατε και στον Active για διαπλοκή βουλευτών, πάλι με αφορμή αυτό το θέμα. Τώρα λέτε για τις επιτροπές θεσμών παιδείας ελέγχου. Να τους πούμε ποιοι είναι αυτοί οι βουλευτές. Ακούστε, εγώ είστε δημοσιογράφοι. Κάντε και εσείς τη δουλειά σας. Πάρτε τα πρακτικά της Βουλής, παρακαλώ, αυτών των επιτροπών και θα δείτε με πλήρη σαφήνεια ποιοι προσπαθούσαν να σώσουν ποιους. Και να πω κάτι άλλο. Πρόσφατα, και αυτό υπόθηκε στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, άρα λοιπόν, και θα το πω γιατί υπόθηκε ανοιχτά στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, συγκεκριμένος βουλευτής ζητούσε από τον πρόεδρο του Συμβουλίου και από τον αντιπρίτανή μου να σταματήσουμε μια διοικητική έρευνα που γίνεται αυτή τη στιγμή για το κέντρο Ορίων. Αυτό είναι ένα καρτέλ που δημιουργήθηκε έξω από το Πανεπιστήμιο για να μπορούν κάποιοι να παίρνουν τα προγράμματα από το κοινογραφικό κέντρο σε εκείνο το καρτέλ
Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι, αν θυμάμαι καλά, η πλειοψηφία του Συμβουλίου έχει συλληφθεί. Αυτό το όριο. Τι είναι το κέντρο? Το όριο ήταν ένα κέντρο που δημιουργήθηκε ως σωματείο, υποτίθεται, μη κερδοσκοπικό, αλλά παίρνουν τα προγράμματα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ίσως και από το ΔΕΠΑΚ, τα παίρνουν στο συγκεκριμένο κέντρο για να μπορούν ήδη να έχουν διαχείριση των προγραμμάτων. Η πλειοψηφία έχει συλληφθεί, έγινε έρευνα δηλαδή από την αστυνομία, υπήρξε καταγγελία? Όχι, δεν. Αυτό υπάρχει. Ή έχουν συλληφθεί στις άλλες υποθέσεις. Αυτό ακριβώς είναι το γεγονός. Είναι ότι ο βουλευτής που παρενέβη. Ναι. Πέτυχε το σκοπό του για να σταματήσει? Όχι. Όχι. Βεβαίως και όχι. Ο βουλευτής αυτός ποιος είναι? Δεν θα σας απαντήσω. Ο στόχος μου δεν είναι απλά το όνομα. Είναι να μην τους τσουαγιάσουμε όλους. Θα τελειώσουν οι έρευνες και αργότερα θα μιλήσουμε και θα μιλήσουμε ανοιχτά για όλους και για όλα. Είναι σε εξέλιξη έρευνες για το. Ναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή πειθαρχική έρευνα γύρω από αυτό το θέμα στο Πανεπιστήμιο. Να τελειώσει αυτή η ιστορία και μετά νομίζω θα έχουμε τη δυνατότητα. Μπορούμε να πούμε από ποιο χώρο προέρχεται? Σας παρακαλώ, μην με φέρετε σε δύσκολη θέση. Θα μιλήσουμε αργότερα. Αλλά όμως. Οφείλω να ρωτήσω. Μα πολύ καλά, κάνετε τη δουλειά σας. Αλλά σας λέω. Το είπα και χθες αυτό. Ναι. Πάρτε τα πρακτικά των συγκεκριμένων επιτροπών της Βουλής. Θα ψάξουμε τώρα. Θα πρέπει να σας πω το εξής. Όταν για παράδειγμα τέθηκε το θέμα της εμπορικής ναυτιλίας στην Επιτροπή Θεσμών, το οποίο είχε φέρει τότε ο κύριος Γεωργίου στην Επιτροπή Θεσμών. Του ΑΚΕΛ. Όχι, ο κύριος Γεωργίου του DC. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Λοιπόν, ναι. Και καλέστηκε τότε το Πανεπιστήμιο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι επίθεση είχα υποστεί από κάποιους βουλευτές γύρω από αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν, όλα τα πάντα βγαίνουν πλέον στην επιφάνεια. Γιατί όμως κάθε φορά που κάνει κάτι το Πανεπιστήμιο ή ο Πρίτανης, οι βουλευτές του επιτίθενται? Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι το σύστημα δεν αντέχει το Πανεπιστήμιο. Το σύστημα θέλει να διονύζεται. Έχετε ενοχλήσει αυτό το σύστημα εσείς? Αν το έχουμε ενοχλήσει, νομίζω ότι είναι μια διαφορετική πορεία. Αν κοιτάξετε, οι συνάδελφοί μου τη γράφουν. Σας ζητάνε να ικανοποιήσετε αιτήματα και δεν το κάνετε, και γι' αυτό λένε θα το δείξουμε εμείς του Πρίτανη? Ο Πρίτανης δεν ικανοποιεί ποτέ αιτήματα. Υπάρχουν διαδικασίες στο Πανεπιστήμιο. Ήρθαν κοντά σας αιτήματα από πολιτικά πρόσωπα για να κάνετε πράγματα? Λέω, ο Πρίτανης δεν ικανοποιεί ποτέ πολιτικά πρόσωπα, δεν ικανοποιεί ποτέ αιτήματα. Αναφερθήκαμε στο θέμα του ωκεανογραφικού και είπατε για 14 παρατυπίες. Μπορούμε να εξηγήσουμε λίγο σε τι αφορούν? Δηλαδή, τι γινόταν, ποια ήταν η κομπίνα, ας την ονομάσουμε έτσι. Για παράδειγμα, δίνονταν προσφορές από εταιρείες οι οποίες δεν είχαν καν ΦΠΑ αριθμό. Αυτό είναι. Δίνονταν προσφορές οι οποίες πίσω από τις εταιρείες ήταν τα ίδια πρόσωπα. Η ίδια οικογένεια πολλές φορές. Αδέλφια, συγγενείς. Νομίζω ότι ο ιστορικός διευθυντής του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Ήταν σε αυτό το κείμενο τα πάντα είναι ξεκάθαρα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι πώς σταμάτησε αυτή η διερεύνηση. Το 2015 λέτε που χειροθετήθηκε. Έχουμε, η απάντηση υπάρχει, απλά το θέτε τώρα ως ερώτημα και δεν μπορούμε να την πούμε. Νομίζω ότι το ερώτημα είναι ξεκάθαρο. Η απάντηση νομίζω πρέπει να περιμένουμε ακόμη λίγο. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσο στο Γενικό Ελεκτή, ο οποίος πραγματικά επίμενε μαζί μας, επίμενε να αυτή η διαδικασία να ανοίξει και πάλι, όσο και στο Γενικό Εισαγγελέα, που κάνει ό,τι μπορούσαν να φέρουν ξανά αυτή την ιστορία. Άρα, άλλο ερώτημα είναι πώς σταμάτησε το 2015 αυτό το θέμα. Α, δεν ξέρω. Να το δούμε. Αναφερθήκατε 2-3 φορές στον εσωτερικό ελεκτή του Πανεπιστημίου ότι κάνει καλή δουλειά. Mm-hmm. Πώς δεν εντοπίσαμε αυτές τις παρατυπίες και να τις προλάβουμε? Συγγνώμη, εντοπίστηκαν το 2014. Ενώ τα συνέβαινα και να μην προλάβουν να τις ολοκληρώσουν. Κοιτάξτε, υπάρχουν διαδικασίες στο Πανεπιστήμιο, γίνονται προσφορές, υπάρχει το γραφείο προσφορών κτλ. Έρχονται τα διάφορα ντόκιμα όπως πρέπει να είναι. Mm-hmm. Πρέπει να. Κάτι να μην πηγαίνει καλά για να αρχίσεις να το ερευνάς. Άρα πρέπει να έχεις την ένδειξη για να δεις ότι. Ναι, και νομίζω ότι ο καθένας είναι. Ο καθένας κάνει τη δουλειά σωστά μέχρι που να. Εκείνος ο Υπουργός που επέστρεψε με απόφαση δικαστηρίου είναι στο Πανεπιστήμιο σήμερα, εργάζεται εκεί? Ναι, ήταν. Ναι. Και σήμερα που μιλάμε είναι εκεί. Έχει συλληφθεί. Έχει συλληφθεί, είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες. Την κυρία Ροζίτα Παυλίδου, εσείς τη γνωρίζετε? Δεν την είχα δει ποτέ όμως, δεν ξέρετε. Πέρασε όμως από το. Ναι, άκουσα ότι πέρασε. Ήταν πριν την δική μου Πριτανία. Νομίζω έφυγε το 2008. Άρα δεν την ξέρετε. Δεν την γνωρίζω. Μπορεί να την είδα σε εκδηλώσεις. Δεν την ξέρω, δεν την γνωρίζω. Υπάρχει
Εγώ θα το περιγράψω ως μια σύγκρουση ανάμεσα στον Πρίτανη και το ΑΚΕΛ ή και αντίστροφο. Ναι. Βλέπουμε και τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, τον κύριο Γεωργίου, τις τελευταίες ημέρες να επιτίθεται εναντίον σας στο θέμα των αγωγών. Το ερώτημα είναι, ο Πρίτανης τι πιστεύει, γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Νομίζω ότι είναι καλύτερα να ρωτήσετε τους ίδιους. Αυτή, αν θέλετε, η επίθεση, νομίζω, δεν είναι χθεσινή, δεν είναι προχθεσινή, έχει αρχίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και έχω την εντύπωση ότι έχει να κάνει κυρίως και με το τι είχε συμβεί τότε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με το Ταμείο. Όχι, με την. Όταν ο κ. Χρυσόφιας ήρθε στο Πανεπιστήμιο σε μια τελετή αποφύτησης και τότε είχα πει στους νέους ανθρώπους ότι αξίζεται κάτι περισσότερο από αυτό που έχετε σήμερα. Και νομίζω τότε ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί στον τόπο μας πρέπει να αναμορφωθούν. Και πιστεύω ότι αυτό κάποιοι μου το κρατάνε από τότε. Το θεώρησαν ως. Το θεώρησαν ως σε μια στιγμή που κάποιοι κυριαρχούσαν στους 7 ουρανούς, θεώρησαν ότι ήταν απρέπεια από κάποιον να πει την άποψή του. Σε σχέση με αυτό το θέμα που προέκυψε με τις αγωγές, έγινε κάποια καταγγελία από το ΑΚΕΛ στην αστυνομία, ούτως ώστε να έρθει η αστυνομία σε εσάς και να σας ζητήσει εξηγήσεις? Όχι, συγγνώμη. Εδώ δεν είχε σχέση το ΑΚΕΛ με τις αγωγές. Είναι επειδή είπαν ότι σας κατηγορούν για διασπάθηση δημοσίου χρήματος, ναι, ότι χρησιμοποιήσατε τον νομικό σύμβουλο. Ακούστε, κύριε. Ανδρέα Κιμήτρη. Ναι, κύριε Ανδρέα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Έχω 6 αγωγές. Οι 2 αγωγές είναι από κάποιον που έχει ήδη συλληφθεί. Έγιναν αυτές οι αγωγές γιατί ακριβώς ζήτησα και δούλεψα μαζί με τον εσωτερικό λεχτή στη διερεύνηση του κοινογραφικού κέντρου που οδήγησε στη διαθεσιμότητα του συγκεκριμένου ανθρώπου. Η τρίτη αγωγή και η τέταρτη αγωγή είναι από έναν κύριο και ο λόγος είναι πολύ απλός. Προσπάθησαν το 2013, παραμονές εκλογών, να πληρώσουν έναν μεγάλο εργολάβο, το ποσό του 1.032.000 ευρώ, και αυτό το είχα τότε σταματήσει. Δυστυχώς το κείμενο, η πρόταση υπογράφηκε από μη αρμόδιους, στάληκε στο Υπουργείο Οικονομικών τότε, και με τη βοήθεια της κυρίας Ζουρκάκης τότε, σταματήσαμε αυτή την πληρωμή. Αυτό το συμβάν δημοσιεύτηκε και στον πολίτη και στον φιλελεύθερο. Και αργότερα θεωρήθηκε λίβελος και ότι πίσω από αυτόν τον λίβελο ήταν ο Πρίτανης, που δεν αναφέρεται καθόλου ούτε το όνομά μου, ούτε έχω πει οποιαδήποτε δήλωση σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, και υπέστην ξανά 2 καινούργιες αγωγές από το συγκεκριμένο άτομο. Η πληρωμή σε ποιο έργο θα αφορούσε? Η πληρωμή θα αφορούσε το έργο του κτηρίου των κοινωνικών δραστηριοτήτων. Και το οποίο βέβαια και σταμάτησε. Και η πέμπτη αγωγή προέρχεται από μια άλλη λειτουργό, η οποία είναι μάρτυρας, μάλιστα, και ο προηγούμενος που σας έχω πει είναι μάρτυρας του υπεράσπισης αυτού που έχει συλληφθεί. Η κυρία αυτή επίσης είναι μάρτυρας του κυρίου που έχει συλληφθεί. Και εδώ η αγωγή προέρχεται για το γεγονός ότι είχα στείλει στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου μία πρόταση σε σχέση με τη διαχείριση των κεφαλαίων του Πανεπιστημίου Κύπρου, των καταθέσεών του. Ότι δεν ήταν θέμα σκάνδαλο, ήταν θέμα, κατά την άποψή μου, μία έξυπνη διαχείριση. Μάλιστα. Και η τελευταία αγωγή έχει να κάνει με μία κυρία επίσης στο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. Μάλιστα, είχε γίνει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο σε υποθέσεις πολιτικού χρήματος αργότερα. Αυτά διερευνούνται στο δικαστήριο. Δεν έχει καμία σχέση με το Πανεπιστήμιο. Και εκεί θεωρώ ότι το πρόβλημα ήταν ότι σταμάτησα μια προσπάθεια να δοθεί το κτίριο της βιβλιοθήκης σε ένα προσφοροδότη, ο οποίος ήταν πολύ υψηλότερη τιμή η προσφορά του από τον συγκεκριμένο που το έχει πάρει. Αυτές είναι οι 6 αμαρτίες μου. Γι' αυτό έχω υποστεί αυτές τις αγωγές. Και αν είναι αυτές προσωπικές αγωγές, είμαι διατεθειμένος να τις πληρώσω. Ο Γενικός Ελεκτής, καθώς και ο Γενικός Εισαγγελέας, είμαι σίγουρος ότι θα κάνουν τη δουλειά τους και θα κρίνουν αν ο Πρίτανης
έχει να κάνει με προσωπικές αγωγές ή αγωγές που έχουν να κάνουν με το έργο του. Τι σας είπαν για αυτό το θέμα, έχετε λάβει νομική συμβουλή, αν είναι απορρέουν από το επαγγελματικό, από την επαγγελματική σας ιδιότητα? Ακούστε, αυτό υπάρχει σε όλο το δημόσιο τομέα και είμαι σίγουρος ότι και ο Γενικός Ελεκτής δέχεται αγωγές με αυτά που συμβαίνουν. Όταν βγάζει ένα πόρισμα, είναι αυτό προσωπική αγωγή? Δηλαδή, τι έγινε ξαφνικά, ας πούμε, ο πρίγκιπας στρελάθηκε στον δρόμο και άρχισε να χτυπάει κόσμο και παίρνει αγωγές? Η υπόθεση δεν αφορά το φράχτη του σπιτιού μου, ότι τον έχω αλλάξει και τσακώνομαι με τον γείτονά μου ή τσακώθηκα με τον οδηγό που ήταν δίπλα στο φανάρι από μένα και γι' αυτό μου έκανε αγωγή, ας πούμε. Άρα αυτές οι αγωγές έχουν εκδικητικό χαρακτήρα ή είναι και για εκφοβισμό? Και τα δύο. Και τα δύο. Και τα δύο. Και σας λέω, επίσης πρέπει να πω ότι δεν έχω ζητήσει ακόμη για αυτές τις αγωγές κάλυψη από το Πανεπιστήμιο, για όλες τις αγωγές. Ζήτησα μόνο για δύο. Για τις υπόλοιπες τέσσερις ακόμη δεν έχω γράψει καν στο συμβούλιο. Άρα ας μην προτρέχω. Θα γράψω φυσικά γιατί ξέρω ότι αυτό είναι, αλλά θα το κάνω όταν θα έχουμε πρώτα την απόφαση την πρόταση του Γενικού Ελεκτή της Δημοκρατίας. Εκτός από το ωκεανογραφικό, τρέχουν έρευνες και για άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου? Όχι, δεν έχουμε άλλες. Δεν είναι κάτι σε εξέλιξη? Όχι. Μιας και αναφερθήκαμε στο ΑΚΕΛ, διαβάζοντας χθες για να μπορέσουμε να κάνουμε την κουβέντα μας, εντόπισα και πάλι το άρθρο σας για βολεμένη και ιδεολογικώς αγκυλωμένη εγχώρια αριστερά. Ναι. Επιμένετε σε αυτή τη θέση? Ακούστε, αυτό δεν αφορά τους ανθρώπους του ΑΚΕΛ, τον κόσμο του ΑΚΕΛ. Αλλά την ηγεσία, λέτε. Αυτό αφορά κατά ένα μεγάλο βαθμό την ηγεσία. Ξέρετε, ο κόσμος του ΑΚΕΛ είναι ένας κόσμος ο οποίος τα βγάζει πολύ δύσκολα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνεργοι στο συγκεκριμένο κόσμο. Άρα λοιπόν, νομίζω είναι καλά έτσι να ξεχωρίζουμε. Και τη σημερινή ηγεσία, θεωρείτε ότι εξακολουθεί να αγγίζει τα ανώτερα δόματα στην Εζεκία Παπαϊωάννου αυτός ο χαρακτηρισμός? Κοιτάξτε, αυτό που νομίζω έχει η σημερινή ηγεσία, το οποίο πρέπει να απαντήσει και αυτή, είναι ότι δυστυχώς δεν είναι έξω από το παιχνίδι της διαπλοκής. Δεν είναι έξω από το παιχνίδι του πολιτικού χρήματος. Και αυτό είναι και μια μεγάλη απογοήτευση. Απογοήτευση, περιμένατε παραπάνω από την αριστερά και το ηθικό εκτόπισμα που ανέκαθεν? Νομίζω, κοιτάξτε, θεωρώ ότι η αριστερά πρέπει να έχει αυτή τη δυνατότητα να είναι μακριά από το λεγόμενο πολιτικό χρήμα. Εγώ σπούδασα στη Γαλλία, έζησα στη Γαλλία και για την αριστερά έχω μια άλλη άποψη. Ποια είναι η άποψή σας? Πώς θα έπρεπε να είναι η αριστερά για να μην είναι ιδεολογικά αγκυλωμένη? Πρέπει να ήταν ένα κίνημα συνεχούς ανανέωσης. Αυτό πρέπει να είναι αριστερά. Αυτό σημαίνει αριστερά. Κίνημα συνεχούς ανανέωσης. Χρειαζόμαστε κάτι εντελώς διαφορετικό στον τόπο μας σήμερα. Πρέπει ο τόπος να αλλάξει, να ανανεωθεί. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν νέοι άνθρωποι. Πρέπει να μπορέσουμε να διακρίνουμε επιτέλους ανάμεσα στις δύο πατρίδες. Γιατί έχουμε δύο διαφορετικές πατρίδες. Ποιες είναι αυτές οι δύο? Η μία πατρίδα είναι αυτή της μεψημυρίας, του ρουσφετιού, της αναξιοκρατίας, των χαμηλών στόχων. Η πατρίδα των δικών μας παιδιών, των δικών μας ανθρώπων. Η άλλη πατρίδα είναι αυτή της καινοτομίας, της γνώσης, της ανάπτυξης, του οράματος, των στόχων. Αυτή είναι η άλλη πατρίδα. Εσείς θεωρείτε από το 1000, ναι. Πρέπει να καταλάβει αυτή η κοινωνία, Ανδρέα, ότι από το 1974 έχουμε το τείχος της κατοχής. Δυστυχώς στην Κύπρο δεν έχουμε μόνο το τείχος της κατοχής. Υπάρχει και ένα δεύτερο τείχος. Αυτό που χωρίζει τους ανθρώπους σε προνομιούχους και μη προνομιούχους. Αυτός που χωρίζει τους ανθρώπους σε δικούς μας και μη δικούς μας. Αυτός που χωρίζει τους ανθρώπους σε αυτούς που έχουν πρόσβαση και αυτούς που δεν έχουν. Αυτό το τείχος, οι πολίτες, οι ελεύθεροι άνθρωποι, πρέπει να το χαλάσουν. Θεωρεί και το άλλο φυσικά, αλλά και το άλλο είναι μια άλλη ιστορία την οποία θα δούμε μια άλλη φορά. Ποια? Πείτε μου όμως το. Το τείχος της κατοχής πρέπει να τελειώσει. Να το συζητήσουμε γι' αυτό. Θεωρείτε ότι μπορείτε να ηγηθείτε αυτού του νέου πράγματος που μόλις μας περιγράψατε και της αριστεράς, της συνεχούς ανανέωσης? Κοιτάξτε, σήμερα μεταξύ αριστεράς και δεξιάς πρώτα δεν υπάρχουν σύνορα. Έτσι, να μην... Ωραία, αυτό το νέο που περιγράψατε και το έχει ανάγκη ο τόπος. Ο διαχωρισμός. Θεωρείτε ότι μπορείτε να ηγηθείτε αυτή τη προσπάθεια? Ο διαχωρισμός των ανθρώπων πλέον δεν είναι στη βάση αριστερά-δεξιά. Προφανώς. Είναι ένας παρηχημένος όρος. Εγώ αυτό που βλέπω το εξής σήμερα. Βλέπω ότι αυτό το πολιτικό σύστημα
εδώ και ένα αιώνα, το οποίο είναι το ίδιο περίπου. Είναι οι ίδιες οικογένειες, οι οποίες ανακυκλώνονται. Εδώ και ένα αιώνα μοιράζει τον τόπο μας, στην αρχή σε Κέκκους και Κομμουνιστές, αργότερα σε Ενωτικούς και Αθηνωτικούς, σε Αγγλόφιλους και σε Συνταγματόφιλους, σε Γρυβικούς Μακαριακούς, σε Νενέκηδες και Όχηδες. Λοιπόν, αυτό το σύστημα εδώ και 100 χρόνια μας οδηγά από τραγωδία σε τραγωδία. Αυτή λοιπόν, αυτό το έμπειρο πολιτικό σύστημα, αυτοί οι έμπειροι πολιτικοί, οι οποίοι υποτίθεται χειρίζονται την τύχη του τόπου μας με τον καλύτερο τρόπο, οδηγήσαν αυτόν τον τόπο σε τρεις εθνικές τραγωδίες, σε τρεις τραγωδίες της οικονομίας και σε ένα δυστύχημα ανεπανάληπτο στα χρονικά της παγκόσμιας ιστορίας, το Μαρί. Πόσο όμως περνάμε, κύριε Χριστοφίδη, από τη θεωρία στην πράξη? Γιατί είναι ωραία θεωρία, είναι ωραίες οι παρατηρήσεις. Είναι ωραία να δείχνουμε και να λέμε, είστε έτσι, διαχειρίζεστε την τύχη του τόπου τόσα χρόνια, πετύχατε αυτά όμως. Τι κάνουμε για να αλλάξουμε αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχουν μεσίες. Πρωτοβουλία, τι θα ωραία, κάνετε? Υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν ελεύθεροι άνθρωποι που σκέπτονται. Στην Κύπρο σήμερα υπάρχει μια, αν θέλετε, σιωπηλή πλειοψηφία, η οποία μπορεί να μετατραπεί σε πολιτική πλειοψηφία. Και αυτό μπορεί να γίνει αν η κοινωνία των πολιτών αποφασίσει να πάρει τη μοίρα της στα χέρια της. Διότι διαφορετικά θα βλέπουμε τον τόπο να καταραίει, το βιωτικό μας επίπεδο να συρρυκνώνεται και τους νέους ανθρώπους να εγκαταλείπουν μαζικά την Κύπρο χρόνο με τον χρόνο. Θεωρείτε ότι έφτασε η ώρα αυτή η σιωπηρή πλειοψηφία να γίνει πολιτική πλειοψηφία σε αυτές τις εκλογές? Πιστεύω υπάρχουν τα δεδομένα. Υπάρχει ο εκφραστής από τους υποψηφίους που βλέπουμε, κατά την άποψή σας? Το συζητάμε, το σκεφτόμαστε. Τρέχετε κάποια δημοσκόπηση? Εγώ όχι. Αλλά τρέχουν πολλές δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα δείξουν κατά πόσο υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό να αποφάσει τον ή όχι. Είστε μέσα σε αυτές τις δημοσκοπήσεις ως προσωπικότητα, προς επιλογή των όσων ερωτούνται? Δεν ξέρω, αλλά έχω ακούσει ότι κάποια κόμματα με έχουν βάλει ως επιλογή, ότι κάποια κόμματα με μετράνε. Θα κατέλθετε ως υποψήφιος να δώσετε την επιλογή σε αυτή τη σιωπηρή πλειοψηφία? Υπό προϋποθέσεις. Ποιες προϋποθέσεις? Από τη μία αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει αυτό το θέλω να προσφέρω. Όπως είπα και πριν, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, αλλά από την άλλη ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτό το σύστημα που έχουμε στον τόπο μας είναι ένα βαθιά ριζωμένο κομματικό σύστημα. Οι άνθρωποι, αν και καταλαβαίνουν ότι αυτούς που ψηφίζουν δεν εκφράζονται από αυτούς που ψηφίζουν, εντός είναι πολύ δύσκολο να εγκαταλείψουν τα κόμματά τους και τα παραδοσιακά. Φίξατε ένα μεγάλο θέμα, το θέμα της θετικής ψήφου, παρά το να ψηφίσω αυτόν γιατί ο άλλος είναι χειρότερος. Ακριβώς. Ωραία. Εσείς, όπως βλέπετε, το σκηνικό να διαμορφώνεται. Μάλιστα. Οι υποψήφοι είναι από το πολιτικό σκηνικό το γνωστό. Ωραία. Θα δώσετε την επιλογή σε αυτούς που θέλουν να δώσουν μια θετική ψήφο και δεν την έχουν αυτή τη στιγμή? Υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα σε ένα νέο πρόγραμμα, σε μια νέα αρχιτεκτονική για την κυπριακή οικονομία, σε μια νέα αρχιτεκτονική για την παιδεία, σε μια νέα αρχιτεκτονική για την οικονομία της γνώσης. Αυτή η μεγάλη πιθανότητα πότε θα γίνει 51% ή αν θα μείνει στο 49%? Πότε θα το ξέρουμε? Να σας πω. Ό,τι θα κάνω, αν θα το κάνω, αν θα είμαι υποψήφιος, βεβαίως και θα το ανακοινώσω. Πότε? Θα δούμε. Εάν δεν θα είμαι υποψήφιος, και πάλι θα το κάνω. Πιέζει όμως ο χρόνος. Θα πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα, πρόσωπα που θα σας πλαισιώσουν. Υπάρχουν πρόσωπα. Δεν είναι μια διαδικασία, αν θέλετε, κούρσας. Είναι κάτι φυσικά διαφορετικό. Φυσικά χρειάζεται η ποιότητα σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρξουν, αλλά είναι και ο χρόνος ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό. Υπάρχουν όμως οι προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, όπως σας είπα και πριν, μια προϋπόθεση είναι αυτοί 40-50 άνθρωποι, ποιοι θα είναι, που θα είναι μαζί μας. Αυτό. Η άλλη προϋπόθεση, μπορούμε. Έχετε κάνει επαφές? Αρκετές. Θα είναι δίπλα σας, σας λένε αν εσείς, αν. Ναι, ναι. Εφόσον πάρετε την αποφασή. Βεβαίως. Άρα είναι εκεί και περιμένουμε από εσάς. Ακαδημαϊκοί. Και πάρα πολύ ακαδημαϊκοί. Και εκτός του ακαδημαϊκού χώρου. Ναι, και πάρα πολύ άνθρωποι από τη διασπορά, επιστήμονες της διασποράς. Και από το πολιτικό μας περιβάλλον μπορεί να είναι. Ναι, υπάρχουν. Βεβαίως υπάρχουν. Επίσης χρειάζονται 3.000 εθελοντές. Τους βρήκαμε. Υπάρχει μια μεγάλη εξέλιξη. Άρα λοιπόν,
Ακούστε κάτι, υπάρχει επίσης και κάτι άλλο. Είναι το θέμα πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτή η καμπάνια. Θα είναι πολύ σκο... τις περιγραφές σας με το crowdfunding. Πολύ κόσμος, λίγα. Και πρέπει επίσης για να μην υπάρχουν εξαρτήσεις. Δηλαδή. Ακριβώς. Και πρέπει να απαντήσουμε και κάποια ερωτήματα, ξέρετε. Γιατί έχω την εντύπωση ότι με αυτά τα εκατομμύρια που ακούμε για εκστρατείες, που πετάνε από πάνω μας άγνωστο χρήμα, περίεργο χρήμα. Ναι. Τελικά κανείς μπορεί να διρωτάτε εάν τελικά η πρωτεϊκή καρέκλα είναι, είναι μια καρέκλα που κερδίζεται μέσα από, από πραγματικά ελεύθερες εκλογές ή αν αγοράζεται. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για την Κύπρο. Ισχύει γενικά για τον, για τον δυτικό κόσμο. Υπάρχουν ενδυνάμοι αγοραστές, θεωρείτε. Κοιτάξτε, όταν για παράδειγμα είμαστε έτοιμοι να βάλουμε 20 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, 20-25, φοβερά ποσά. Αυτό θεωρώ ότι είναι, παραβιάζει τις αρχές της δημοκρατίας. Γι' αυτό σας λέω, είναι όλα αυτά τα θέματα τα οποία θέλω να σκεφτώ, να τα κρίνω και να πάρω τις αποφάσεις μου. Και όχι μόνος μου, μαζί με πολλούς ανθρώπους σας και θα σας στηρίξω. Εγώ πρέπει να πω ότι είμαι εντυπωσιακό γιατί πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι έρχονται καθημερινά και με βρίσκω. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί παιδιά από τη διασπορά, νέοι από τη διασπορά, οι οποίοι καθημερινά έρχονται σε επαφή μαζί μου, μαζί μας και θέλουν να προχωρήσουμε. Υπάρχει λοιπόν η πιθανότητα για ένα μεγάλο νέο κύμα. Θα περιμένουμε να δούμε αν από τα λόγια θα περάσουμε στην πράξη. Εγώ κύριε Πρίτανη θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν,